Μιλάμε για ένα άλλο έντομο εχθρό καραντίνας, ο οποίος δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε συγκεκριμένα κηπευτικά, όπως ας πούμε τις μελιτζάνες, όπως επίσης τις πιπεριές, όπως επίσης τον αραβόσιτο, όπως επίσης τα λουλούδια, τα άνθη, με την περιφέρεια Κρήτης να διοργανώνει μια σειρά από ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να ενημερωθεί ο κάθε παραγωγός για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιο είναι αυτό το έντομο, τι στην ευχή μας προκύπτει από αυτό το έντομο καραντίνας, κυρία Χουδετσανάκη Γιακουμάκη, είναι η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, η κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Κυρία Αντουλγεράκη, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι μας ήρθε ένα έντομο καραντίνας. Είμαστε σε εκτρίμωση η περιφέρεια Κρήτης και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι διοργανώνουμε παραμονές γιορτών, 4 ενημερωματικές εσπερίδες σε όλη την Κρήτη, να ενημερωθεί ο παραγωγός, να ενημερωθεί ο γεωπόνος που είναι σύμβουλος του παραγωγού και να ενημερωθούν και τα συσκευαστήρια που συσκευάζουν τα οπωροκυπευτικά. Και όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει μόνο προτίμηση αυτά, αλλά έχει και στα δρεπτά άνθη. Είναι αυτά που εξάγουμε, τα γαρίφαλα, ναι. Και στον αραβόσιτο, εντάξει, αλήθεια ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλες εκτάσεις στο αραβόσιτο εδώ πέρα, πιο πολύ μπαίνουν σε μικρά σημεία, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τη μελιτζάνα, για την πιπεριά που δείχνει μια προτίμηση και θα πρέπει, κυρία Δουλγεράκη, η περιφέρεια Κρήτης να διαχειριστεί αυτή την είσοδο του εντόμου. Γιατί? Για να αποφύγει αρνητικά αποτελέσματα για τις εξαγωγές της. Γιατί σας φοβίζει τόσο και γίνονται βάσει αυτό που λέτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η περιφέρεια θα πρέπει να το διαχειριστεί, δεν ξέρω, διαφορετικά θέλετε να πείτε, γρηγορότερα θέλετε να πείτε, είναι το πρώτο μου ως, έτσι το εκλαμβάνω ως μήνυμα από εσάς. Και από την άλλη, όταν λέτε ότι ξέρετε εμείς μέρες γιορτών αλλά πάμε σε αυτές τις 4 ενημερωτικές ημερίδες για να προλάβουμε, σημαίνει ότι τα περιστατικά, τα κρούσματα, δεν ξέρω πώς να τα πω, είναι πολύ σημαντικά, είναι περισσότερα από αυτά που θα αναμένατε στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης και δεν μπορώ και εύκολα να πω αυτό το όνομα του εντόμου εχθρού. Σποντόπτερα φρουτζιπέντρα. Σποντόπτερα φρουτζιπέντρα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έντομο εξελίσσεται ταχύτατα. Δηλαδή, εμείς ενώ πριν μερικές μέρες με τις υπηρεσίες και τα στελέχη των υπηρεσιών μιλούσαμε για προσβολές στα Ηράκλειο και στο Λασίθι, αυτή τη στιγμή μιλάμε και για τα Χανιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κι εσείς ότι μέσα σε μια εβδομάδα το έντομο ταξίδεψε, βρεθήκανε στις επισκοπήσεις σε κάποια σημεία στο Χανίο, στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, και θα σας πω τώρα, αυτές η γρήγορη εξάπλωση του εχθρού, του εντόμου, θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Γιατί όταν λέμε έντομο καραντίνας, είναι ότι τηρούμε πιστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα έντομα καραντίνας, που περιλαμβάνουν κάποια στάδια. Μέσα σε στάδια είναι και οι ενημερωτικές, να ενημερώσουμε τους παραγωγούς, τους γεωπόνους και όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα, που είναι για τη μελιτζάνα, για την πιπεριά και όσοι ασχολούνται με αυτό το, και για την παραγωγή και για τη μεταποίηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να τηρούμε κάποιες κανόνες και αυτό είναι σημαντικό. Και θα σας πω κάτι. Εμείς είμαστε σε εγρήγορση, κυρία Δουλγεράκη, γιατί όπως σας είπα θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Μάρτιο με Απρίλιο θα έρθει ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τηρήσει όλα εκείνα τα μέτρα που θα αποφύγουμε να σταματήσουν οι εξαγωγές από την Κρήτη προς την υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Γι' αυτό είμαστε σε τόσο εγρήγορση. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε αρνητική επίπτωση που θα βάλει ένα φρένο στις εξαγωγές. Δεν είναι κάτι απλό. Εάν όμως είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, γιατί εγώ πάντα είμαι μιας άποψης ότι κάνω τη δουλειά και δεν λέω μετά, όχι, και δεν αποφύγαμε τα χειρότερα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε συνεργασία, η παραγωγή, οι γεωπόνοι που είναι σύμβουλοι των παραγωγών, αυτοί που έχουν τη μεταποίηση, που συσκευάζουν τα προϊόντα, και η περιφέρεια
Είμαστε ήδη εμείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και προχθές είχαμε μια τριώρη συνάντηση με τον Μπεϊνάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είμαστε όλοι μαζί σε συνεργασία και τώρα θα πρέπει αυτή η συνεργασία να πάει και προς τα κάτω, να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει, πώς καταπολεμείται το έντομο που θα το ακούσουν στις εσπερίδες από τους ειδικούς και στη συνέχεια τι πρέπει να τηρήσουμε. Θα πρέπει κάθε φορά που φεύγει ένα φορτίο να έχει φυτογειονομικό διαβατήριο. Θα πρέπει οι καλλιέργειες επίσης να τηρούν κάποιες γραφειοκρατικά, να γίνονται επίσημοι ελέγχοι. Όλα αυτά χρειάζονται δουλειά, χρειάζονται βέβαια και προσωπικό, που ήδη εμείς έχουμε καταθέσει προς το Υπουργείο μας ότι οι υπηρεσίες μας είναι υποσελεχωμένες και θα καταθέσουμε κι άλλο έγγραφο αυτές τις μέρες, να ζητάμε πόσο προσωπικό χρειάζεται για να ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες, ούτως ώστε να αυτοί ο έλεγχος, αλλά δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου. Εμείς δεν πρέπει να μολύνουμε κι άλλες περιοχές, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Για να μην μολύνουμε και άλλες περιοχές, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ευλαβικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό μιλάτε για έντομο καραντίνας και για πιστή εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία ερωτήματα έχω να θέσω, κυρία Χουδετσανάκη. Το ένα ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που προκαλεί, γιατί επιλέγει τα συγκεκριμένα τα είδη να χτυπάει αυτό το έντομο, και μια κουβέντα, δύο κουβέντες στην γενική του την έννοια, πώς καταπολεμείται. Υπάρχουν ειδικά φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φυτοφάρμακο, είναι ψεκασμός, τι, ξεκινήστε από όπου θέλετε. Λοιπόν, το πρώτο είναι, καταρχήν κατατρώει τους βλαστούς και κάποιες φορές βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, και μέσα στον καρπό, γιατί αυτό ξεκινάει από μια προνύφη μικρή, ένα σκουλικάκι αν το πω και κοινός, και μέχρι να γίνει ακμαίο αυτό έχει περάσει και στον καρπό πολλές φορές. Αλλά αν δείτε, ας πούμε, κάποιες προσβολές που κάνει, είναι σαν να κατατρώει τα πάντα πραγματικά. Είναι ένα νυχτόβιο έντομο, αυτό δυσχεραίνει την καταπολέμηση του εντόμου. Νυχτόβιο έντομο. Ναι, δηλαδή τη νύχτα βγαίνει αυτό το σκουλικάκι, περπατάει, βγαίνει τη νύχτα. Μας δείχνει, συγγνώμη τώρα, ξέρετε, έχω και τις απορίες και σας διακόπτω. Τρώει το βλαστό, όπως επίσης πολλές φορές θα το δούμε και μέσα στον καρπό. Τρώει το βλαστό και τον καρπό. Οπότε σημαίνει ότι εμείς θα δούμε τον καρπό σαν να είναι χαλασμένος, οπότε δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση. Ναι, αυτό μου λέτε. Ναι, το ένα είναι αυτό, αλλά και ο βλαστός, όταν κοπεί, δεν αναπτύσσεται και ο καρπός σωστά. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει γρήγορη εξάπλωση, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα έντομο που, εντάξει, μας ήρθε εδώ, δεν το ευνοεί συνθήκες, και ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, τώρα επειδή δεν έχουν επικρατήσει και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό ευνοεί την ανάπτυξη του εντόμου. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο τα έντομα και τη διδακοκτονία που λέμε πολλές φορές. Οι καλές συνθήκες τα ευνοούν. Αν είχαμε τώρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα ήταν πολύ πιο χαμηλή. Ναι. Ωραία, συνεχίστε. Τρώει λοιπόν τους βλαστούς. Βρίσκεται και μέσα στον καρπό. Είναι νυχτόβιο. Ευνοείται από τις καλές καιρικές συνθήκες. Ναι, και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα. Που δεν θα αναφέρω πια, θα το ακούσουν και οι παραγωγοί μας. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση αυτή την ώρα, αλλά λέτε υπάρχουν. Υπάρχουν. Εντάξει, θέλει η δουλειά, δεν είναι. Γιατί σας λέω, επειδή είναι και νυχτόβιο έντομο, δεν είναι τόσο εύκολη η καταπολέμησή του. Όμως υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα, δεν υπάρχει. Ωραία. Γιατί επιλέγει τα συγκεκριμένα είδη? Νομίζω ότι πολύ πιθανό να έχει μια προτίμηση λόγω... να είναι η μυρωδιά τους καλύτερη, γιατί η πιπεριά, ξέρετε, έχει και μια ιδιαίτερη, ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια επιλεκτικότητα του εντόμου. Αυτό, εντάξει, είναι δικό του έτσι. Αυτό όμως δεν μας απαλλάσσει. Δηλαδή, γιατί το να πηγαίνει και στα δρεπτά άνθη, στα άνθη που στα γαρίφαλα και αυτά, ίσως είναι και αυτό. Ότι επιλέγει ίσως ιδιαίτερες μυρωδιές. Ό,τι έχει μυρωδιά. Τώρα, ό,τι έχει μυρωδιά, γιατί να μην πάει και στην ντομάτα, ας πούμε. Η ντομάτα, εντάξει, έχει σταματήσει να είναι τόσο αυτή η έντονη μυρωδιά που ήταν και οι παλιές ντομάτες, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει. Γιατί και ο ραβόστος έχει μια ιδιαίτερη
έτσι, μυρωδιά. Δώστε μας λίγο για εκείνους που σας ακούνε και εκτός Ηρακλείου αλλά και στο Ηρακλείο, πότε θα είναι αυτές οι ενημερωτικές οι δράσεις που έχετε εκδηλώσεις για την εμφάνιση αυτού του εντόμου εχθρού καραντίνας που είπατε, εκτός από τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται σε Λασίθι, Ηρακλείο, μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό έχει μεταφερθεί, έχει ταξιδέψει και στα Χανιά. Πώς ταξιδεύει? Πετάει. Είναι το ακμαίο που πετάει η κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Γίνεται μετά από την μπουόπα που λέμε εμείς και την προνήφη, γίνεται ντομάκι κανονικό και πετάει. Μάλιστα. Σκέφτηκα μήπως μεταφέρεται και μέσω των προϊόντων που πάνε από τη μια πλευρά στην άλλη. Όχι, γι' αυτό και σας ρώτησα. Όχι, πετάει με 100 χιλιόμετρα τη ημέρα. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω τώρα. Δώστε μας λίγο πολύ το πρόγραμμα, λοιπόν, γιατί ξεκινάτε τη Δευτέρα 18 του μήνα. Δευτέρα 18 του μήνα γίνεται στην Ιεράπετρα, είναι 6 ώρα στην αίθουσα Μπίκ. Την Τρίτη είναι στην αίθουσα Καστελάκη 6 ώρα, στο δικό μας εδώ, Κορονέου 9. Ναι. Κορονέου 9. Στη Πέμπτη είναι στα Χανιά, στο Αγρονομικό Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων. Και την Τετάρτη είναι στο Ρέθυμνο. Και θα ζητήσω συγγνώμη γιατί την αίθουσα τώρα δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Επιμελητήριο Ρεθύμνου, έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Τέσσερις μέρες συνεχόμενες, 18, 19, 20 και 21 του μήνα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Φαντάζομαι εκδηλώσεις οι οποίες είναι ανοιχτές όχι μόνο για το επιστημονικό προσωπικό, αλλά για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι, πώς και γιατί και τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, είναι σημαντικό να προσέλθουν οι παραγωγοί, οι σύμβουλοι γεωπόνοι, γιατί πραγματικά δεν είναι και εύκολο να ξαναθούν και από το Υπουργείο και από τον Μπενάκιο το παθολογικό. Και από το ΕΛΜΕΠΑ που θα έρθει ο κ. Ροδιτάκης, θα ακούσουν σημαντικά πράγματα. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έρθουν όσοι ασχολούνται και τα συσκευαστήρια, τα τυποποιητήρια, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ή θα περιορίσουμε την εμφάνιση του εντόμου λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ή θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Το λέω, η πρόληψη είναι η καλύτερη από την καταπολέμηση μετά. Πρόληψη πρέπει, γι' αυτό είναι σημαντικό όσοι μας ακούν να έρθουν στις Εσπερίδες για να το κάνει η περιφέρεια παραμονές γιορτών, το ξαναλέω. Δεν σηκωθήκα μια μέρα και είπαμε να φέρουμε τους ανθρώπους παραμονές γιορτών. Επήγει το θέμα. Το λέω δημόσια. Ή θα περάσουμε στην πρόληψη ή μετά θα έχουμε ειδικές συνέπειες. Ας έρθουν λοιπόν, θα ακούσουν σημαντικά πράγματα. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία αυτή την πολυτέλεια να το ξανακάνουμε, γιατί τα πράγματα τρέχουν. Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Και θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και η παραγωγή και οι μεταποιητές και τη συμβουλή γεωπόνη. Μάλιστα. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χουδουτσανάκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.